Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Για τρίτη μέρα σήμερα ο δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών κινείται ανωδικά μετά από μια αρκετά μεγάλη υποτονική περίοδο. Ας δούμε λοιπόν τι βλέπουν οι επενδυτές που να δικαιολογεί αυτή την άνοδο με την βοήθεια της Βάσου Σαγγελέτου. Να σου καλησπέρα. Γεια σου Τέτα. Η άνοιξη ήρθε και στο χρηματιστήριο Αθηνών. Με το γενικό δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του 4,5% από τη Δευτέρα έως σήμερα. Σήμερα κινείται έτσι αρκετά σταθεροποιητικά. Ο λόγος που βλέπουμε αυτή την ανωδική αντίδραση στην αγορά είναι ότι οι επενδυτές φαίνονται ιδιαίτερα πεπισμένοι ότι η αξιολόγηση θα κλείσει στο Eurogroup της 7ης Απριλίου. Φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, το χορό των κερδών το σέρνουν οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ενισχυθεί κατά 12% ο τραπεζικός δείκτης σε αυτές τις ανωδικές τελευταίες συνεδριάσεις. Αυτό είναι λογικό βέβαια, γιατί αφενός οι τράπεζες είναι πιο δεμένες στο άρμα της διαπραγμάτευσης από οποιαδήποτε άλλο κλάδο. Και ο λόγος είναι ότι επηρεάζονται από την αξιολόγηση και την πορεία των διαπραγματεύσεων τόσο σε θεμελιώδες επίπεδο στα αποτελέσματά τους, όσο και σε επίπεδο κλίματος. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκονται σε διψήφιο ποσοστό απολειών από την αρχή του έτους, επομένως είναι λογικό να αντιδράσουν πιο έντονα εφόσον υπάρξουν θετικά νέα. Από εκεί και πέρα, όμως, όπως αναφέρουν στο Insider.gr οι χρηματιστηριακές πηγές, υπάρχει γενικά μια πολύ καλή εικόνα της αγοράς σε επίπεδο κινήσεων μετοχών, έτσι μια πολύ θετική ακτινογραφία στις τελευταίες συνεδριάσεις, η οποία υποδηλώνει βιώσιμη άνοδο της αγοράς. Φαίνεται δηλαδή ότι η άνοδος αυτή θα συνεχιστεί. Λίγο περίεργο βέβαια όλο αυτό, έτσι, λίγο. Φαίνεται περίεργο γιατί ενώ συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα σχετικά με τη διαπραγμάτευση, ωστόσο βλέπουμε ότι για κάποιο λόγο οι επενδυτές, η αγορά την προεξοφλεί. Αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι βέβαιο, γιατί όπως αναφέρουν στο Insider χρηματιστηριακή κύκλη, κυρίως επενδυτές από τον κλάδο του real estate και του τουρισμού είναι έτοιμοι, είναι πατμόν να μπουν στην αγορά, να κάνουν κινήσεις, να κάνουν αγορές. Βέβαια, περιμένουν να δουν όπως όλοι μας ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που χρειάζεται η ελληνική αγορά, είναι στρατηγικούς επενδυτές, δηλαδή ξένα funds, ξένα στα ταμεία που θα μπουν στην αγορά για να επενδύσουν στρατηγικά, μακροπρόθεσμα και όχι για να κάνουν trading όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.